Από τον επόμενο μήνα, όπως εκτιμάται, αναμένεται να εφαρμοστεί το πρόγραμμα Σχολικά Γεύματα, το οποίο αφορά 1.658 σχολεία σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων τα 48 αφορούν σχολικές μονάδες του νομού Ηρακλείου. Το πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων που αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε από το 2017. Κάθε χρόνο και εμείς από τη δική μας μεριά διεκδικούμε να επεκτείνεται το πρόγραμμα και σε άλλες σχολικές μονάδες. Φέτος στο νομό Ηρακλείου αφορά 48 σχολικές μονάδες και όλους τους δήμους, δηλαδή υπάρχουν σχολεία που ανήκουν σε όλες τις δημοτικές ενότητες του νομού Ηρακλείου. Το πρόγραμμα υλοποιείται για 7η χρονιά, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση των αναγκών σύντησης μαθητών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Παράλληλα αποβλέπει στην κοινωνικοποίηση των μαθητών και στην αποτροπή φαινομένων σχολικής διαρροής. Αυτό που εμείς περιμένουμε αυτή τη στιγμή είναι το πότε θα ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος. Να σημειώσω μόνο ότι πέρυσι είχε καθυστερήσει πάρα πολύ η εφαρμογή του προγράμματος. Είχαμε φτάσει τέλη του Νοέμβρη και τότε ξεκίνησε, καθώς υπήρχε και αυλεψία αστοχή από την πλευρά του αρμόδιου Υπουργείου Κοινωνικής Εργασίας σε σχέση και με τις ανάδοχες εταιρείες. Ελπίζουμε κάτι τέτοιο να μην γίνει φέτος. Το Σεπτέμβριο του 2017 το πρόγραμμα Σχολικά Γεύματα εφαρμόστηκε σε 18 σχολεία στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, με τον αριθμό να αυξάνεται σημαντικά χρόνο με το χρόνο, προκαλώντας ανάσα σε αρκετές οικογένειες. Και μην ξεχνάμε ότι από το 2017 που εφαρμόζεται είμαστε σε μία οικονομική συγκυρία και στη σημερινή, με την ακρίβεια σε όλα τα βασικά αγαθά και στα είδη πρώτης ανάγκης, με τις οικογένειες και την ελληνική κοινωνία να δυσκολεύεται πάρα πολύ. Μιλάμε για μεσημεριανό γεύμα, δηλαδή κατά την αποχώρηση των παιδιών που παρακολουθούν μόνο την υποχρεωτική πρωινή ζώνη, το παίρνουν το γεύμα τους κατά την αποχώρησή τους, και τα παιδιά που μένουν στο λοήμερο τμήμα μπορούν να γευματίσουν εκεί στο χώρο του σχολείου. Πέρυσι το πρόγραμμα ξεκίνησε στα τέλη Νοεμβρίου, με όλους τους αρμόδιους να τονίζουν την ανάγκη να μην υπάρξουν καθυστερήσεις, ώστε από τον επόμενο μήνα μικροί μαθητές να έχουν ζεστό φαγητό μέσα από αυτό το πρόγραμμα, το οποίο έχει πολλαπλά ωφέλη και στην ανάπτυξη της πρωτογενούς εγχώριας παραγωγής, καθώς τα προϊόντα που επιλέγονται για την παρασκευή των γευμάτων είναι ντόπια και υψηλής διατροφικής αξίας. Από εκεί πέρα είναι θέμα όμως αυτή τη στιγμή του Υπουργείου, των αρμόδιων υπηρεσιών και των αναδόχων εταιριών, προκειμένου να εφαρμοστεί άμεσα.